Κύριε Παπαδόπουλο, και εσείς καταδικάζετε, αλλά το υπόλοιπο με τα υποσιοποιητικά το αφήνω σε εσάς. Κοιτάξτε, το να καταδικάσει κανείς την επέμβαση είναι το προφανές. Το ζήτημα είναι πώς φτάσαμε εκεί, γιατί δεν υπάρχει ένας κεραυνός εν εθρία. Κάποια στιγμή έχουμε γεράκια από την μία πλευρά και τα περιστέρια του ΝΑΤΟ από την άλλη, τα οποία ψάχνουν πώς να αντιδράσουν και είναι απροετοίμαστα. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνένοχοι για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Διότι τα γεγονότα δεν ξεκίνησαν χτες, ξεκίνησαν 15 χρόνια πριν, όταν ξεκινάει το σχέδιο περικύκλωσης της Ρωσίας με βάσεις που σημαδεύουν την αντιπέρα όχθη, με πυράβλους, με στρατιωτικά σώματα τα οποία περικυκλώνουν την άλλη πλευρά, και αυτά δεν είναι καθόλου φιλιρινικές κινήσεις, ούτε αν θέλετε δείχνουν έλλειψη προετοιμασίας. Αντίθετα, δείχνουν μια βαθύτατη προετοιμασία για να οξυνθούν ανταγωνισμοί, για να μοιραστούν σφαίρες επιρροής. Τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη και τις δύο πλευρές, γιατί λένε ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί υπεριαλιστές, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί ληστές των λαών. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι οξύνεται μία κατάσταση και οξύνεται ιδιαίτερα μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Η εποχή των τεράτων, για την οποία ακούμε συχνά το τελευταίο διάστημα, είναι η εποχή που γέννησε η ανατροπή του σοσιαλισμού. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα γεγονός στο οποίο πρέπει να σταθούμε, διότι παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας επίσης δεν έχουμε για πρώτη φορά τώρα. Έχουμε Ιουγκοσλαβία, έχουμε Κόσοβο, έχουμε ανεξάρτητη Συρία και επέμβαση σε αυτήν, ανεξάρτητο Ιράκ και επέμβαση σε αυτό. Έχουμε μια αλυσίδα γεγονότων. Ξεχάσατε την Κύπρο. Ξεχάσατε την Κύπρο. Ιστορικά μέχρι το Βιετνάμ, για να πω ότι δεν ζούμε κάποια πρωτοφανή καινούργια κατάσταση. Ζούμε μια αλυσίδα γεγονότων που δυναμώνει υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, τους οποίους πληρώνουν οι λαοί. Μια πρώτη προσέγγιση. Σε αυτή την κατεύθυνση βάζω μια τελεία. Εμπλέκεται και η δική μας χώρα. Εμπλέκεται ήδη από την Αλεξανδρούπολη και το Στεφανοδίκιο μέχρι τη Σούδα. Δεν είμαστε μακριά. Είμαστε μέσα σε αυτή την κρίση. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα για την επισήμανση περί ίσων αποστάσεων. Εμείς επιμένουμε στη μεγάλη εικόνα που λέει ότι από τη μία όχθη βρίσκονται οι λαοί και από την άλλη όχθη βρίσκονται όλες οι υπεριαλιστικές συμμαχίες που δρούν σε βάρος τους. Και διαλέγουμε, δεν κρατάμε ίσες αποστάσεις, είμαστε στην όχθη των λαών και όταν μιλάμε για τη Ιουγκοσλαβία και όταν μιλάμε για τη Συρία και όταν μιλάμε για το Ιράκ και όταν μιλάμε για την Ουκρανία. Πρώτο ζήτημα. Δεύτερο, δεν είδαμε καμία ασπίδα του ΝΑΤΟ όταν εκδηλώνεται η τουρκική επιθετικότητα από το Καστελόριζο, για να θυμίσω, τα προηγούμενα μέχρι την ελληνική κυριαρχία νησιών σήμερα. Αντίθετα, είδαμε τον όρο νατοϊκό έδαφος και συνεκμετάλλευση. Και σιγά σιγά πηγαίνουμε σε μια λογική ότι το ΝΑΤΟ έχει εδάφη στα οποία μπορεί να αριθμίζει παζάρια μεταξύ δυνάμεων. Τρίτο, όσον αναφορά τα ενεργειακά, εμφανίζεται ως φάρμακο η αιτία του προβλήματος. Γιατί οι τιμές έχουν εκτοξευθεί πριν την Ουκρανική κρίση, αυτό έχει μεγάλη σημασία, και η βασική αιτία αφορά την υλοποίηση στη χώρα μας των κατευθύνσεων της πράσινης μετάβασης, για την οποία... Μόνο στη χώρα μας είναι δηλαδή η κρίση. Νέα Δημοκρατία, μόνο στη χώρα μας είναι η κρίση. Κούναγαν σημαίακια, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη των εγχώριων εξορίξεων, οι εργαζόμενοι της Καβάλα Oil κατεβαίνουν αύριο στο Σύνταγμα. Τον πανάκριβο λιγνίτη, ενώ ήταν μια φθηνή εγχώρια πηγή, γιατί το θέμα δεν είναι αν θα βάλουμε μπροστά λιγνητικές μονάδες, είναι και πόσο θα κοστίζουν. Και τα μέτρα της κυβέρνησης μπορεί να εξασφαλίζουν για ένα διάστημα επάρκεια, αλλά η επάρκεια είναι ως προς τα διαθέσιμα καύσιμα και το διαθέσιμο ρεύμα. Όταν αυτό είναι πανάκριβο, η επάρκεια είναι πλαστή. Γιατί δεν είναι το θέμα αν διαθέτω καύσιμα. Ξεκινάω από... Να ολοκληρώσετε, κύριε Παπαδόπουλε, για να απαντήσω. Για όλα αυτά, κύριε Παπαδάκη, για όλα αυτά,
υπάρχει ένοχος. Μάλιστα. Και είναι μια συγκεκριμένη πολιτική δεσμεύσεων με χρηματιστήρια ενέργειας, μάλιστα, με εμπόριο ρήπων, με πράσινους φόρους, που εκτείναξαν τις τιμές και θα τις εκτείναξουν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και απαιτείται ριζική αλλαγή πορείας. Δηλαδή, λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να ολοκληρώσετε αυτήν την πολιτική, να κινηθούμε ενάντια στις επιλογές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώτα απ' όλα να μην υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας μέσα σε αυτήν την πολιτική. Ξεκινάω λοιπόν.